Πολύ χαρούμενη είμαι και πιάσαμε την ψηλή κουβέντα. Γιατί όταν έχεις τη Μαρία Παπαπέτρος εδώ στην παρέα σου, δεν γίνεται να μην ξεκινήσεις να εκμεύεις πράγματα, να θέλεις να μάθεις αποκαλύψεις. Καλώς ήρθατε και χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω από κοντά. Ευχαριστώ και ευχαριστώ που με κάλεσε. Α, με πολύ χαρά, με πολύ χαρά και αγάπη. Είστε στην Ελλάδα, φεύγετε τη Δευτέρα. Φεύγω. Ξανάρχομαι όμως. Ξανάρχεστε όμως. Κάνετε συχνά ταξιδάκια από την Αμερική. Εκεί είναι ο μόνιμος τόπος διαμονής, σωστά. Μόνιμος, αλλά συνήθως έρχομαι 4 φορές το χρόνο εδώ. Μάινες αυτό το χρόνο που μας πέρασε, που δεν είχα έρθει από τον περασμένο Φεβρουάριο. Λόγω καραντίνας και κορονοϊού, να φανταστώ. Βέβαια. Πώς τα βλέπετε, κυρία Παπαπέτρος, τα πράγματα με τον κορονοϊό και γενικότερα με την πανδημία? Γενικότερα και με λεπτομέρεια. Δεν έχουμε φόρμουλα. Όταν είναι ένας πόλεμος, συνήθως υπάρχει στρατηγική. Ξέρεις από πού το περιμένεις τον εχθρό, θα έρθει από εκεί, θα έρθει από εδώ. Εδώ δεν ξέρουμε από πού θα έρθει. Ιδέα δεν έχουμε. Λυπούμε που βλέπω ορισμένα πράγματα της conspiracy theories, πώς το λένε. Θεωρίες συνωμοσίας. Ναι, ναι. Ρε παιδιά, κοιτάξτε να σωθούμε τώρα. Και λέω, αν σκεφτούμε λίγο, να σκεφτούμε. Δεν σκεφτόμαστε. Εμείς οι άνθρωποι, we react, αντιδρούμε. Αντιδρούμε. Αλλά δεν σκεφτόμαστε ποτέ. Τώρα το σύμπαν για κάποιο λόγο μας μάντρισε κάπως μέσα, για μερικούς μας έσωσε τη ζωή και κοιτάμε τι πρέπει να φτιάξουμε. Λυπούμε που βλέπω τόση βία και χειρότερα πράγματα. Και εκεί τα ίδια και εδώ τα ίδια, παντού. Είστε ένας άνθρωπος που έχετε και το χάρισμα να τα δείτε αυτά τα πράγματα. Εσείς όχι, βλέπατε λίγο. Όλοι έχουμε το χάρισμα. Ελένη, όλοι. Είναι σαν την being psychic, είναι σαν τη φωνή. Είναι σαν τη φωνή. Έχεις φωνή, μπορείς να τραγουδήσεις. Τώρα, μερικοί τραγουδούν στην πίστα, άλλοι στο μπάνιο. Και αυτοί που θέλουν να μάθουν να τραγουδούν στην πίστα έρχονται σε μένα, δηλαδή ο κόσμος που θέλει να ανοίξει τα φτερά του psychic και διδάσκω σε 3 ώρες. Θα κάνουμε σεμινάριο πάλι τον Οκτώβριο που θα έρθω, Οκτώβριο και Νοέμβριο, 22-23 μέρες. Αλλά τι γίνεται? Το τι καλούμεθα να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε τα χάλια μας όταν βλέπουμε καυγάδες και έτσι. Τι σημαίνει? Δεν έχουμε ταΐσει τις σχέσεις μας ή με τον άντρα μας, με τον αδελφή μας, με τον γείτονα. Και τώρα όταν σε βάζουν σε ένα σπίτι, βγαίνουν τα αποθυμένα. Όλο αυτό και βγαίνουν τα αποθυμένα. Βγαίνουν τα αποθυμένα. Και το να μην υποτιμήσουμε ποτέ το στρες που φέρνει το COVID. Ποτέ. Και κάτω από καλούς ιονούς και συνθήκες. Εγώ νομίζω το COVID θα συνεχίσει αρκετά μες το 2022. Πόσο θα υπάρχει στη ζωή μας, θα μας φάει και το 2022, λέτε? Δεν μας το φάει. Άκου να σου πω, αντί να λέμε, Ελένη, αντί να λέμε πω, πω τι έπαθα, να λέμε τι πέρασα, να λέμε κοίτα τι ξεπέρασα. Είναι σωστή προσέγγιση, το καταλαβαίνω. Είναι ενδυναμωτικό όταν το πεις το πράγμα. Δεν θα μας φάει τίποτα. Εξαρτάται από εμάς. Εγώ προτίμησα να κάνω ένα εμβόλιο. Mm-hmm. Γιατί το εμπιστεύομαι, το αγνώ αυτό το κομμάτι. Γιατί τι άλλη επιλογή είχα για μένα? Είμαι high risk, είναι η ηλικία, έχω περάσει άλλα πράγματα που δεν κάνει να. Πάνω από τα 70, αυτό γίνεται. Και είναι και το μόνο όπλο που έχει η ανθρωπότητα απέναντι σε έναν άγνωστο εχθρό, όπως είναι το ο ιός. Ακριβώς, δεν λέμε το ίδιο πράγμα. Να, είδες, γι' αυτό σε πάω. Είστε θετικοί πολύ και μου αρέσει. Το ίδιο πράγμα. Είναι, δηλαδή, τι άλλες επιλογές έχεις? Από κάπου θα την πάθεις. Α, εγώ δεν πιστεύω. Τώρα, ειδικά εκεί που είμαι εγώ, που είναι στο Τέξας αυτή τη στιγμή, που είναι όλοι οι Republicans, και τους έλεγε ο πρώην πρόεδρος τους, τους ντρόπιε, ζωντανόφορες, ρούσαν μάσκα, ενώ αυτός πήγε και έκανε και τα εμβόλια του και όλα αυτά, κρυφά. Ο κόσμος είναι μοιρασμένος. Το τι κάνω, έχω γίνει κυπουρός. Μου λέει, ωραία, αδυνάτησες. Τι αδυνάτησα, έχω γίνει κυπουρός. Αρχίζετε την κυπουρική, ναι. Ασχολείστε με άλλα πράγματα. Κάθομαι κάτω μόνο όταν δουλεύω. Ευτυχώς έχουμε και το ίντερνετ τώρα. Πολλοί κόσμοι είναι έχει βρει. Πολλοί κόσμοι βλέπω κλείνει τα γραφεία του. Και ασχολείται με άλλα πράγματα τα οποία δεν ήξερε ότι έχει το ταλέντο πριν. Πολύ σωστή είσαι, πάρα πολύ σωστή. Και επίσης λέει, γιατί εγώ να κάνω ΕΦΕ, να πληρώσω γραφείο? Όχι, αφού μπορώ και εγώ και στο σπίτι μου. Και βρίσκουμε και άλλους τρόπους. Κυρία Παπαπέτρος, να σας ρωτήσω κάτι. Τώρα, με όλη αυτή την κρίση που περνάμε, που δεν είναι μόνο κρίση στην υγεία, είναι και κρίση ψυχολογική, είναι και κρίση ατομική, κοινωνική και όλα αυτά. Οι άνθρωποι που απευθύνονται σε εσάς, ποιο είναι το μεγαλύτερο τους άγχος, γιατί σας ρωτάνε περισσότερο? Οι γυναίκες θέλουν να ξέρουν γιατί, about business. Για τη δουλειά οι γυναίκες. Ναι, οι άντρες, ποια θα γνωρίσουν, ποια θα παντρευτούν, ποια αυτό... θα... Ω, ναι. Οι άντρες είναι ανασφαλείς. Τώρα τους λείπει το τέρι. Να ξαναπάω με την πρώην μου, γιατί δεν λειτουργήσε τότε. Μα τώρα ξέρω, οκ,
Προτείνω τότε πηγαίνετε σε ένα σύμβουλο σχέσεων, γάμων. Να τη σώσετε όταν πρέπει. Διαβάστε βιβλία, τη δύναμη του υποσυνειδήτου που σου δείχνει. Διάβασε το δικό μου, ανακάλυψε τη δύναμή σου και δημιούργησε το μέλλον σου. Που δίνει εργαλείο το τι και κάτι άλλο. Πήγαινε στο YouTube, στο κανάλι το δικό μου και εκεί τους διαλογισμούς. Άμα ακούς διαλογισμούς, δεν έχει σημασία να, τι λένε, το υποσυνείδητο ξέρει όλες τις γλώσσες. Βάζει εκεί να σε κοιμήσει και θα ακούς και τη Βανέσα Γουίλιαμς που μου κάνει σεγόντο εμένα. Ακούς. So, πρέπει να βρούμε τρόπους. Πρέπει να βρούμε τρόπους να γίνουμε εμείς καλύτεροι. Όταν πολύ γρήγορα έτσι και συνεντεύσεις και εκεί μου λένε Μαρία, καλά, εσύ γιατί είσαι τόσο cool. Cool, τι λέτε καλά, έχω πετάξει πράγματα στον τοίχο. Στον σε καθρέφτη. Σύντροφο ή σε δουλειά. Ναι, no, μόνη μου. Α, ναι. Για εκτόνωση του θυμού. Γιατί, ναι, γιατί το τι αποκόμισα είναι που και τον όλου του φίλου ότι είχα επιτέλους την ευκαιρία να δω από τι πάστα είμαι φτιαγμένη. Όχι ως Παπαπέτρος, εκεί ξέρω. Ως Μαρία. Ως Μαρία. Και όταν λέω, oh, wow, εγώ το έκανα αυτό, εγώ το άφησα να γίνει. Να μην έχω και έναν νεύρο. Ναι, και ο θυμός πρέπει να εκτονώνεται με έναν τρόπο. Μπαμ! Και μετά από και τη γλάστρα, έχω πετάξει μια γλάστρα έτσι, πάω μετά και τη μετά μαζεύω. Τι να κάνει και γελάω. Άρα θέλω να πούμε τώρα μια συμβουλή στις φίλες μας και στους φίλους που μας βλέπουν. Αν θέλουν να σώσουν μια σχέση τους, ένα γάμο τους, μια σχέση. Να γράψουν ένα γράμμα. Το πρώτο, η πρώτη άσκηση που δίνω σε όλους είναι. What do I want, εγώ τι θέλω, όχι τι θέλω για τη σχέση μου, για τα παιδιά μου. Από μένα τι θέλω. Εγώ τι θέλω, εγώ. What do I, ναι, what do I want, εγώ τι θέλω. Πού να το στείλουμε. Πού να το στείλεις, το στείλες, την ισμή που το γράφεις. Και μπορεί να μην απαντηθεί αυτό αναγκαστικά αμέσως εκείνη τη στιγμή, αλλά θα δεις πράγματα και θα δώσεις κάτι μούτζες εκεί πέρα. Αυτά λες, το έχω ξανακάνει, το έχω ξανακάνει το ίδιο. Και ξέρετε, και πολλές φορές γράφουμε κάτι όταν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, να δούμε και τι πραγματικά έχει αξία για μας. Exactly. Γιατί... Και διάβασέ το. Πω, καλέ, εμείς είμαστε τζεύγοι. Έχω κάνει και εγώ, έχω διαβάσει. Ένα χρόνο. Ναι, αλλά το τι γίνεται. Καλά... Και όμως, κοίτα που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Από ό,τι ακούω, είσαι το ένα άτομο που αυτή η εκπομπή είναι amazing. Ήταν η χαρά μου και τιμή μου να έρθω. Χαίρομαι να τα βλέπω αυτά. Η αγάπη μου η μεγάλη Χριστίνα. Και πας καλά. Έχεις τόση ευλογία από κόσμο. Τα ακούω. Είμαι από την Κρήτη. Πήγα στην Κρήτη. Όλοι για σένα μιλάνε. Αλήθεια. Ναι. Και είναι μια νηψούλα που την έχουν καλέσει τώρα να αρχίσει η Κρήτη TV. Και... Με το καλό το κορίτσι, ναι. Όλα τα αστέρια πάνω. Όλοι για σένα μιλάνε. Κυρία Παπαπέτρος, τώρα Μαρία, θέλω... Μαρία, εντάξει, ωραία, ήθελα να μου το πείτε. Πώς θα ξεκινήσουμε να μου κάνετε λίγο έτσι μια πρόβλεψη και για μένα. Μωρέ, αν έχεις μια ερώτηση συγκεκριμένη, θα σου κάνω. Συγκεκριμένη. Θα πω που θέλω να ρωτήσω καμία. Λοιπόν, τι business είναι αυτό που θες να κάνεις εκτός της τηλεόρασης. Τι business εκτός της τηλεόρασης. Παραγωγή. Αλλά βλέπω business τώρα θα είναι... Η παραγωγή τι σημαίνει, μπορεί να φτιάξεις... Του design τσάντες που λέει ο λόγος ή να κάνεις, you know... Ρούχα. Κοσμήματα. Yeah. Αλλά κάτι που θα πιάσει πάρα πολύ, γιατί οτιδήποτε είναι αυτό, από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει καθίσει αυτό πραγματι, θα αλλάζει λιγάκι, θα το κάνεις. Και ένας Γιάννης Γιώργος Γάμα εκεί πέρα, κάπου πιο γάμα σε βοηθάει. Τώρα βλέπω το Jay ελληνικά, δεν το Jay, ναι. Το Jay τι είναι, Ιωάννης. Ιωάννα. Ο Γιουζέλης, ο Κλωδιάς. Yeah. Με βοηθάει η αλήθεια, είναι ό,τι χρειάζομαι, μου το έχει εδώ πέρα έτοιμο. Ναι, μην θα πάρεις ιδέες, παιδί μου, και ξαφνικά θα, ένα πρωί τον Οκτώβριο, τέλος, δεν ξέρω, ξυπνάς και λες, wow, αυτό θέλω να κάνω. Αλλά δεν είναι μόνο ένα πράγμα που θα κάνεις. Θέλω πολλά. Θα κάνω θα πολλά. Θα κάνεις πολλά. Θα κάνεις πολλά. Ωραία. Αλλά θέλω να πας όμως να σε διατροφολόγο. Γιατί τι έχω. Τίποτα. Γιατί είμαι και λίγο ρωστοφοβική μου. Τίποτα. Να πας, γιατί σε ανησυχεί το δέρμα σου, βλέπω πολλές φορές. Είναι αυτά που τρώμε, αυτά που δεν χωνεύουμε. Να μην θα σου μάθουν, εσένα τη συγκεκριμένη, το πώς να κάνεις τα combinations αυτά που τρως. Των συνδυασμών. Πάμε να δούμε και λίγο τα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης που θέλω να μου κάνετε έτσι. Να ξεκινήσουμε με την επιστροφή της απόλυτης Ελένης Μενεγάκη, που γίνεται μετά από ένα χρόνο στην ελληνική τηλεόραση και τι βλέπετε. Τι βλέπεις, Μαρία μου, για την ωραία Ελένη. Okay. It's going to be just okay. Δηλαδή?
Με ρώτησε, τι βλέπω. Καλά, θα πάει. Περιμένουμε εντάξει. Όλη αυτή την επιστροφή με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Η Ελένη επέλεξε να απέχει ένα χρόνο τηλεοπτικά. Κακώς έκανε. Δεν τη βγήκε καλό αυτό. Με ρωτά, σου λέω. Ναι, βέβαια. Τι? Δεν τη βγήκε καλό. Θα πρέπει να δουλέψει πολύ σκληρά πάλι για να φτάσει εκεί. Κοίτα να σου πω. Έχει κάνει μια τεράστια καριέρα η κοπέλα. Είναι καλά. Αλλά θα ακολουθήσει ακριβώς όπως έγινε και με τη Ρούλα. Ήρθε η ώρα που θα είναι οκ. Okay. Εσύ θα πηγαίνεις καλύτερα. Δηλαδή πιστεύετε ότι αυτή η χρονιά θα είναι χρονιά στην οποία η Ελένη θα χρειαστεί να ξανασυστηθεί, να ξαναχτίσει. Βέβαια. Ξέρεις πόσα έχουν αλλάξει από τότε. Ξέρεις πόσα παιδιά δεν τα ενδιαφέρει. Θέλουν άλλα πράγματα. Έχουν τα παιδιά μπει σε technology. Και οι μεγάλοι αναγκαστικά μάθαμε. Είχε η γιαγιά, ήξερε, θα πει email πρώτα. Τώρα ξέρετε, θα πει email. Ναι. Και web banking. Κοίταξε, δεν θα πάει εκεί που ήταν κάποτε, αλλά γιατί. Και αυτό μου φέρνει ένα άλλο θέμα. Ο κόσμος τι με ρωτάει γενικά. Mm-hmm. Κυρία Παπαπέτρου, πότε, are we going to go back to normal, θα πάμε πίσω στο normal. This is not the normal. Αυτό που έχουμε τώρα. Με κατάλαβες, ή δεν να πάμε πίσω στο normal. Δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Επειδή έχει γίνει τέτοια αλλαγή, αυτά που λέμε και συμφωνούμε στις απόψεις μας, ότι κάνουμε όλη δουλειά, αναγκαστήκαμε να κάνουμε δουλειά εξαιτίας της βίας, εξαιτίας του δίας, εξαιτίας των όλων, και το να μην ξέρουμε πώς να αμυνθούμε σε αυτόν τον εχθρό. Δεν είναι πια τόσο σημαντικό το ποιος θα γυρίσει και ποιος θα γυρίσει. Εσύ για κάποιο λόγο ήταν η ώρα σου. Και πόσο καιρό είσαι στην τηλεόραση, πόσα χρόνια? 15 χρόνια. Σώπα. Το όνομα το ξέρω, γιατί μου το λέει ο Λευτέρης. Ο Λευτέρης και Λάκη και αυτό. Ναι. Κρητικός και αυτός, Γιουρτάκης. Μου λέει η Μαρία, εκεί θα δεις, ξέρω. Μου κούρεψε και το μαλλί για να έρθω. Κούκλα, αλλά δεν τον έχω εδώ να το χτενίσω. Να με χτενίσει. Λοιπόν, εσύ έπιασες κάτι τη σωστή ώρα, είναι η ώρα σου. Πολλοί κόσμος δεν ασχοληθεί με τη Μενεγάκη. Πάμε να δούμε και ένα άλλο κορίτσι. Και ένα άλλο κορίτσι που μπήκε στη ζωή μας πανελλαδικά τουλάχιστον πέρυσι. Εσείς μπορεί από την Κρήτη να τη γνωρίζετε. Μιλάω για την Ιωάννα Μαλέσκου. Δεν τη γνωρίζω. Πού είναι η κοπελιά? Είναι εδώ, στη μέση που πανέμορφη. Είναι αυτό το κορίτσι. Ήταν η πρώτη της τηλεοπτική χρονιά στον Sky. Πανέμορφη. Έκανε εκεί την καθημερινή της εκπομπή. Δεν τη γνωρίζω, γιατί δεν έχω κοιτάξει τηλεόραση. Είμαι εδώ 15 μέρες. Πολύ δεν ξέρω να κάνω και το έτσι και έχετε το έτσι. Έχετε ιώσει κιόλας, μπορεί να μην έχετε προλάβει. Αλλά η κοπέλα αυτή, η οποία μου λες, θα πάει πάρα πολύ καλά. Έχει πολύ καλή ενέργεια. Φανταστικά. Ελπίζω να τη γνωρίζεις, να είναι φίλη σου. Δεν έχουμε γνωρίσει τίποτε. Πάμε σε ένα άλλο, σε μια άλλη γυναίκα που είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε και δεν χρειάζεται συστάσεις, τη Φέη Σκορδά. Okay. She's okay. Και αυτή θα πρέπει να προσπαθήσει λίγο. Θα είναι δύσκολη η χρονιά, λέτε. Μην βάζεις λέξεις στο στόμα μου. Όχι, συγγνώμη, δεν είχε κάνει με τη χρονιά. Μάλλον για να το λέω θετικά. Δεν θα σου πω. No, no. Being realistic is being positive. Να είσαι ρεαλίστρια, όπως είσαι. Να είσαι. Αλλά ρεαλίστης. Δεν έχει να κάνει με. Ρωτάς για τη χρονιά. Δεν έχει να κάνει με τη χρονιά. Με τι έχει να κάνει? Με του καθένα την τύχη και τις επιλογές που κάνει. Με τις επιλογές που κάνει. Μερικές φορές κάνουμε περίεργες επιλογές, αλλά να που μας έτυχε αυτό και δεν λειτουργήσαν. Mm-hmm. Ναι, να φύγω ένα χρόνο, να κάνω και μετά. Η Σκορδά εντάξει. Εντάξει, απλώς. Θα είναι μία. Ναι, okay. Okay. Θα πάει κάποιος θα πάει κάποιος καλά φέτος. Πολύ. Όλοι πάει. Άκου να σου πω. Ο καθένας πάει καλά ανάλογα με αυτό που δίνει και το ποιος είναι. Mm-hmm. Εσένα σε βλέπω, μπορεί να έχεις δίδυμο παρθένο μέσα σου, όχι ότι είσαι, αλλά ξέρω, είσαι περίεργη, σε βλέπω, είσαι περίεργη, παράξενη. Εγώ. Και κάνεις καλή δουλειά. Ναι, και κάνεις καλή δουλειά. Δεν κρύβεις τους φόβους σου, δεν κρύβεσαι πίσω από εδώ, σου έχεις μέλλον. Αυτό σου λέω. Δεν έχει να κάνει με τη χρονιά, that's who you are. Έχει να κάνει με το σε τι φάση είσαι μέσα σου. Ακριβώς. Για να δεις διαφορετικά τα πράγματα. Και εσύ έχεις διαβάσει, έχεις ασχοληθεί, σου έχεις κάνει δουλειά. Αυτό σου είπα. Κατάλαβα, και εσύ το ίδιο. Πήρες την ευκαιρία να δεις από τι πάστα είσαι φτιαγμένη.
Κίνη φόβη μου, πήρε τα έτσι μου, τι είναι τα... Να δω τον καθρέφτη που λένε. Καλέ, τι ώρα που τα λες, σκέφτεσαι να γράψεις. Σκέφτεσαι να γράψεις. Να γράψω, να τα πω, για να τα γράψω, τα γράφετε εσείς καλύτερα από εμάς. Ωραία, Μάρα, πού το ξέρεις, δεν γράψεις κι εσύ. Ναι, ναι, μετά, πιο μετά, πιο μετά στο μέλλον. Άλλα πράγματα να κοιτάζεις με τη ζωή σου. Πείτε μας λίγο για τις σχέσεις. Αυτό σου λέω, άλλα πράγματα να κοιτάζεις στη ζωή σου. Και να μην είσαι δύσκολη. Εγώ δεν είμαι, αλλά πείτε μας λίγο για το μυστικό των σχέσεων, γιατί φαντάζομαι ότι πολύ κόσμο... Το μυστικό των σχέσεων είναι να μην παραπονιόμαστε. Όταν κάνουμε complaints, όταν παραπονιόμαστε, γιατί θέλουμε να κάνουμε κάποιον άλλον υπεύθυνο για αυτό που μας συμβαίνει. Να ρωτάμε ερωτήσεις, να μπει ο εγωισμός στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και αν ο καθένας έχει τα νεύρα του εξαρτά και σου λέει το έκαψε στο φαΐ, αντί να σας... Όχι, αλλά ξέρετε, το παιδί και να πεις, ναι μωρέ, πάλι, θα το καμένο. Θα προσέξω, να σου κάνω κάτι άλλο, θα αρχίζει ο άλλος αμέσως. Όχι ρε παιδί μου, καλά είναι, μη στεναχωριές έτσι. Άμα πας ενάντια, δηλαδή, να μην... Το ένα φέρνει το άλλο, η δράση φέρνει αντίδραση και δεν βρίσκεται ποτέ άκρη. Πες τα σε ελληνικά, don't react, respond. Μην αντιδράσα καριέα. Respond όμως. Κάνει ο response. Απαντητικά. Ναι. Μην η απάντησή σου είναι η αντίδραση. Ναι, αλλά να μην αντιδράσει σαν να πατάνε το κουμπί και το παίρνει προσωπικά. Ότι σε υποτιμά κάποιο, σε προσβάλλει. Ναι, ακριβώς. Να πατάς λίγο, να αντιδράσει με ψυχραιμία. Να, εγώ θα έλεγα να μετράμε μέχρι το 10 ή 20, εξαρτάται και μετά να ανοίγουμε το στόμα μας. Γυναίκες και άντρες. Και οι δύο. Καλοί άντρες είναι στα παιδιά. Δηλαδή. Οι περισσότεροι. Είναι στα παιδιά. Φοβόνται. Σου είπα, αυτοί οι άντρες που έρχονται σε μένα, νομίζουν στην αρχή ότι θα έρθουν about business. Έρχονται άντρες, Μαρία, ε. Αμέ. Τα τελευταία χρόνια περισσότερο ή πάντοτε. Πάντοτε, τώρα περισσότερο. Τώρα αυτή τη φορά. Αυτοί ρωτούν και για τις δουλειές, αλλά θέλουν να ξέρουν για τα προσωπικά τους περισσότερο, γιατί δεν τη βγάζουν χωρίς γυναίκα. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Ακριβώς. Τότε γιατί δεν την κρατάνε αυτή που έχουν. Μιλάμε με αυτά που έχουν γίνει, με το COVID, κατάλαβες. Γιατί όλο αυτό τους έχει βγάλει συναισθήματα από μέσα τους μοναξιάς ή απομόνωσης, τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν. Και πόσο καλές ήταν οι γυναίκες για αυτούς. Έχω αρκετά άτομα, γυναίκες και άντρες, που μου λέει να πάω πίσω με τον πρώην μου. Γιατί λέω, έχεις κάνει θέραπεια, έχεις πάει σε ψυχολόγο, ψυχίατρο. Λέει, ναι, λέω τα ίδια θα έχεις. Αν δεν γράψουμε, να γράφουμε παιδιά στο ημερολόγιο μας, γράψτε, δεν μας νοιάζει, ηρμό σκέψης. Αυτό βοηθάει, αν δεν μπορείτε να πάτε κάπου να μιλήσετε, γιατί όλα εκεί σου βγαίνουν, τα βλέπεις. Και ακούει και το σύμπαν. Μαρία, και να το διαβάζεις μετά όμως. Όλη αυτή η έξαρση της βίας που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό στην Αμερική, το έχετε και πάρα πολύ έντονα, ίσως και σε μεγαλύτερο βαθμό στην Ελλάδα. Δεν ήμασταν συνηθισμένοι σε τέτοια ακραία γεγονότα, ούτε σε τέτοιες ακραίες εκδηλώσεις θυμού, γυναικοκτονίες, δολοφονίες και όλα αυτά. Αποτέλεσμα ποιου πράγματος είναι, πιστεύεις? Όπως σου είπα, τις σχέσεις τις παίρνουμε ντούκου, που λέτε εδώ στην Ελλάδα, δεν τις ταΐζουμε. Δεν κάνουμε δουλειά. Και τώρα ξαφνικά μαντριστήκαμε σε ένα μέρος με το άλλο φίλο ή whatever, με το άνθρωπό μας, και όλα τα αποθυμένα που είχαμε, που δεν με πήγε εκεί, που δεν μιλάει στη μάνα μου, που δεν, βγαίνουνε και βγαίνουνε άσχημα, άγρια. Πιστεύεις ότι η σχέση... Απάντησα την ερώτησή σου. Βεβαίως. Παιδιού με γονιό, τώρα φαίνεται, τώρα βγαίνει. Βεβαίως, τελείως. Τελείως όμως. Τελείως. Βλέπω παιδιά, και ειδικά το παρατηρώ σε ζυγούς. Βλέπω παιδιά που θυμώνται ότι ο πατέρας τους ήταν πίσω από μια εφημερίδα στο τραπέζι. And therefore, έχουν αποκτήσει, και πολύ, οτιδήποτε ζώδιο, έχουν αποκτήσει το σύνδρομο του κανένας δεν με αγαπάει. Γιατί και τους βγαίνει τώρα. Στερήθηκαν την αγάπη, yes, που μπορούσε να δώσει ο γονιός. Βγαίνουν πολλά πράγματα, ακούω, για μητέρες. Και έχουν δίκιο, παιδιά, τι παιδιά, παιδάκια στην ηλικία σου, στη δική μου. Βλέπουμε, ενώ λέμε Θεός χωρέσει τη μάνα τον πατέρα, βλέπουμε που δεν μας στήριξαν. Για το δικό τους φόβο, μη χωρίσουν, μην κάνουν, μη δείξουν, πώς δεν μας στήριξαν. Και δεν το καταλαβαίνει. Οι μαμάδες, τα παιδιά. Ναι, η μαμά, ο μπαμπάς, ότι δεν μας στήριξαν. Αν ο ένας γονιός ήταν αδιάφορος και έτσι, δεν σε στήριξε ο άλλος. Ναι. Ουσιαστικά για να κερδίσει αυτό το χώρο και να νιώσει. Είναι μια φάση αυτή. Και
από σεβασμό να σέβεσαι τη μάνα σου και τον πατέρα σου, όλα τα χρόνια μας τρελαίνει αυτό. Ελκύουμε ανθρώπους που είναι σαν τη μάνα μας ή τον πατέρα μας και τραβάμε τα ίδια, γιατί αυτό μας είναι φαμίλια, είναι γνωστό. Και τώρα ξαφνικά, ειδικά άμα γράψεις κάτι, το βλέπεις μπροστά σου. Και λες, wow. Και σου είπα, αν δεν μπορείς, ή το COVID, ή χρήματα, καταλαβαίνω, δεν μπορείς να πας κάπου, έχεις μολύβι και χαρτί. Γράψε γράμματα, γράψε στον πρώην, γράψε στον πεθαμένο παππού, γράψε. Βρέστα, πες τα όλα, δεν το διαβάσεις. Εσύ το διαβάσεις. Ή ξέρεις τουλάχιστον ότι το έχεις βγάλει από μέσα σου, ναι, και αυτό σε απελευθερώνει. Αυτό είναι. Σώνεις το στομάχι σου, σώνεις άλλα πράγματα, ξέρεις, να μην αρρωστήσεις. Γιατί τα σωματοποιούμε και όλα αυτά. Και ένα άλλο τελείως σημείο των ημερών, των καιρών, όλο αυτό το άγχος, πόσο γυρνάει στον εαυτό μας και τι κακό κάνουμε στην υγεία μας. Και για να μην το ξαναπάθεις, γιατί αν δεν τα βγάλεις από μέσα σου, θα ελκύσεις πάλι κάποιο άτομο στη ζωή σου που θα σου θυμίσει την περίπτωση αυτή. Και γιατί έχω ανθρώπους που έρχονται και μου λένε, πω κύριε Παπαπέτρο μου, αυτός εδώ που γνώρισα είναι το κάτι άλλο. Είναι σαν να το ξέρω από κάποια άλλη ζωή, δίσεδα, γνωρίζεις και τον άλλο. Κύριε Παπαπέτρο, αυτός εδώ είναι από μια άλλη ζωή. Είναι τι ωραίος, είναι τι εκπληκτικός, είναι καλός, ωραίος από οικογένεια. Την χάει να είναι και πλούσιος. Αλλά δεν έχω αυτό το κάτι. Αυτόν διάλεξε. Τι σημαίνει? Ο πρώτος είναι εξαιτίας του familiarity, της οικειότητας. Γιατί σου θυμίζει τη μάνα, τη τον πατέρα, το, που δεν το καταλαβαίνεις. Ό,τι σου έχει προκαλέσει, ναι, μέσα σου συναισθήματα άσχημα, exactly, σου φέρνει ξανά και στην επιφάνεια. Και μετά από 20 μέρες βλέπεις ποιος είναι, που αρχίζει και σε ρίχνει και πάει πάνω από εκεί. Και ενώ αν δώσεις μια ευκαιρία, και δώσεις και στους δύο, αλλά αργά, στον άλλο, τι σημαίνει ότι έχει σπάσει το καλούπι επιτέλους εκείνο. Σπάσει τον κύκλο. Που ήλκυε συνεχώς το ίδιο personality, το ίδιο personality, το ίδιο personality. Και δεν το καταλάβαινες. Άρα λοιπόν, αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο, είναι ότι ο μεγάλος έρωτας θέλει λίγο προσοχή. Γιατί είναι αυτό λίγο που μας έλκει περισσότερο. Πρώτα πρέπει να ερωτευτείς εσένα. Να αναλαμβάνεις ευθύνη για αυτά που σου γίνονται, για τις πράξεις σου. Να μην μπει άνθρωπος ποτέ. Το μικρόφωνο είναι. Ναι, ψάχνω κι εγώ. Να μην πει άνθρωπος ποτέ ότι καλή και τι μου έκανε, με πείραξε, με πέθανε, με έσκασε, θα με σκάσεις. Εμείς το κάνουμε αυτό στον εαυτό μας. Πιο σημαντικό ακόμα, Ελένη. Εκείνη τη στιγμή που λες, κοίτα μωρέ, τι μου έκανε, τι μου κάνεις, εσύ με κάνεις, με τρέλανες. Του δίνεις ένα όπλο να χρησιμοποιείς εναντίον σου. Κυριολεκτό. Όταν τη δύναμή σου να την κρατάς. Μαγικό. Thank you. Και πες, κάντε το πιο λιανιά που τα ξέρεις πιο καλά τα ελληνικά, γιατί αυτό το πράγμα είσαι υπεύθυνη εκείνη τη στιγμή τι σου γίνεται. Κρατάς τη δύναμή σου και η δύναμή σου είναι πολύτιμη. Εγώ και δεν πρέπει τι έκανα, ναι. Ποτέ. Λες, κοίτα ρε παιδί μου τι άφησα να γίνει, πώς θα μάθεις αλλιώς. Κοίταξε τι έπαθα, τι έκανα. Δεν θέλω να σταματήσω, Νεφέλη. Δεν θέλω να σταματήσω. Ένα πράγμα θέλω ακόμα. Ένα ακόμα. Θέλω να το υιοθετήσουμε όλοι αυτό, παιδιά. Δώστε μας μια συμβουλή και να κλείσουμε αυτό. Αυτό που λέει, να μην λέμε κοίτα τι πέρασα, πρόσεξε. Τι ενδυναμωτικό θα σου πω. Κοίτα τι ξεπέρασα.